Στα όρια της απελπισίας έχει φτάσει μια 80χρονη από τη Νέα Ιωνία που εδώ και 7 χρόνια μεγαλώνει μόνη της τα 3 ανήλικα εγγόνια της μετά τον τραγικό θάνατο και των 2 γονιών του σε τροχαίο δυστύχημα. Η ηλικιωμένη που βραβεύτηκε στα φετινά βραβεία του περιοδικού Wish προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την πενιχρή της σύνταξη καθώς και με μια σύνταξη 400 ευρώ περίπου που λαμβάνουν τα παιδιά για τον αποθανόντα πατέρα τους. Την ίδια στιγμή έχει σταματήσει να της καταβάλλεται τόσο το πολυτεχνικό επίδομα όσο και το επίδομα που χορηγούνταν μέχρι το 2012 σε ορφανά τέκνα. Με αυτά τα λεφτά να πληρώσω χαράτσια, να πληρώσω φροντιστήρια, να πληρώσω ντυσίματα, σκουλία, τα πάντα. Με αυτό δεν έχω καμία άλλη βοήθεια. Έπαιρνα αυτό το επίδομα, ήταν μια ανάσα. Έστω, ας πούμε, πολλά δεν ήταν, αλλά πλήρωνα ένα λογαριασμό, νερό, διή, ξέρω εγώ. Τώρα τα κόβουν και αυτά, έκανα χαρτιά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για τα ορφανά. Εν έτη 2013, αντί η πολιτεία να φροντίσει τα ορφανά παιδιά, έρχεται και τα τιμωρεί, κόβοντας εντελώς τα πολυτεχνικά τους επιδόματα. Τη στιγμή που αναφέρει ο κύριος Υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης, εντός παρενθέσεως, ότι οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν, τη στηρίζει η συγκυβέρνηση, όχι δεν τη στηρίζει, αλλά έρχεται και ρίχνει στον κοιάδα τα ορφανά παιδιά. Το χειρότερο όλων είναι ότι η 80χρονη καλείται να πληρώσει εξωφρενικά χαράτσια και φόρους, ενώ την ίδια στιγμή ενημερώνεται πως το σπίτι που υποτίθεται ότι της δόρισε ο ΕΚ πριν από λίγα χρόνια πρέπει να πληρωθεί μέσω στεγαστικού δανείου. Όσο ζωή εγώ, τα βγάζω πέρα. Άμα πεθάνω εγώ, τα παιδιά αυτά τι θα γίνουν και ποιο δρόμο θα πάρουν και πού θα πάνε να βγάλουν ένα δάνειο 20ετίας για να πληρώσουν δάνειο αυτά τα παιδιά. Γιατί όταν ήρθαν και το έδωσαν το σπίτι, είπαν η δωρεά και άκουγε ο κόσμος δωρεά του σπίτ, αλλά δυστυχώς όμως δεν είναι δωρεά. 590 είναι να πληρώσω τώρα και το έχουν για διακοπή το ρεύμα. Γιατί δεν πλήρωσα. Πλήρωσα 2-3 μήνες από 100 ευρώ, τώρα άρχισαν τα σχολεία. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε δικαιοσύνη. Το δίκαιο είναι το κράτος θα πρέπει να δώσει τα επιδόματα εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα πρέπει να τα δώσει γιατί τα δικαιούνται αυτά τα παιδιά.